Κύριε Φούφη, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ενημερώστε μας λίγο για το ιστορικό της προσπάθειας, γιατί εμείς που μπορεί να ασχολούμαστε λίγο πολύ, ίσως να γνωρίζουμε. Ο πολλής κόσμος όμως δεν γνωρίζει την προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με τους συναδέλφους σας. Είναι αλήθεια. Και για την υπόθεση γενικά, τι συμβαίνει? Είστε τρεις Έλληνες διαιτητές αναγνωρισμένοι, παίζετε Ευρωλίγκα και δεν παίζετε στην Ελλάδα. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την αφορμή να, να σας ακούω. Όχι, δεν είναι προσωπική μόνο άποψη, αλλά όπως το είπατε πολύ σωστά, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα πραγματικά γεγονότα. Γιατί κάθε φορά που μου δίνετε η ευκαιρία, θέλω πραγματικά να τονίσω και να το καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει μια υγιής πλευρά της διαιτησίας που πιστεύει ότι ο κόσμος είναι ο μοναδικός αθώος. Ο κόσμος δηλαδή δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Ναι. Ό,τι του δίνουμε εμείς, ό,τι βλέπει, γενικότερα μιλάω στα γήπεδα, επειδή δεν υπήρξα από παθενογένεση διαιτητής, υπήρξα και οπαδός και φίλαθλος και πέρασα από όλα τα στάδια και τα παίκτης, το καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό το κομμάτι που είναι για μένα πολύ βασικό για να καταλάβει και ο κόσμος με ποιον άνθρωπο μιλάμε. Ναι. Έτσι. Που είναι πολύ βασικό. Πλέον εμείς θέλουμε να, πέρα από την προσωπική την εμπειρία και αυτό που βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, να αναδείξουμε κιόλας την ανθρώπινη πλευρά του διαιτητή, γιατί επανέρχομαι πάλι στον κόσμο που αυτόν θέλουμε να γεμίσει τα γήπεδα και αυτόν ζητούμε από το 1 ευρώ μέχρι δεν ξέρω πόσα. Και στεναχωριόμαστε όταν δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο, ακόμα και εμείς σαν διαιτητές. Δυστυχώς αυτό το σύστημα έχει αναδείξει την κακή πλευρά του διαιτητή. Ναι. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Φαίνεται μέσα και από την προσωπική την εμπειρία και από τα δύο χρόνια τα οποία αυτά βιώνουμε ότι εμείς είμαστε οι καλοβολεμένοι της Ευρωλίγκα, οι οποίοι κυνηγάμε σαν να είμαστε διπλωθεσίτες, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Να παίξετε και στην Ελλάδα δηλαδή, να παίζετε στην Ευρωλίγκα. Ακριβώς. Ναι. Θέλω να πω ότι τυχαία δεν μας δικαίωσε το ΑΣΕΑΔ. Υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν και σκόπιμα όλο αυτό το διάστημα. Δεν θέλαμε να εμφανιστούμε, ούτε να βγούμε στην τηλεόραση, ούτε και στο ραδιόφωνο για τους ευνόητους λόγους που πιστεύω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν είναι και η δουλειά μας ως ενεργοί διαιτητές εύκολα να δίνουμε συνεντεύξεις, ούτε είμαστε εμείς ή θέλουμε να γινόμαστε πρωταγωνιστές. Ούτε ήμασταν πρωταγωνιστές, ούτε θα είμαστε ποτέ πρωταγωνιστές. Ναι. Πολλές φορές ίσως να γινόμαστε αθελά μας. Σε κάποιες περιπτώσεις που καταλαβαίνετε, αλλά δεν είναι τις παρούσες να αναπτύξουμε, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Λοιπόν, η απόφαση του ΑΣΕΑΔ, κύριε Φούφη, ποια είναι, καλώς, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Η απόφαση του ΑΣΕΑΔ ποια είναι? Το ΑΣΕΑΔ λοιπόν ήρθε και μας δικαίωσε. Υποχρεώνει. Κακώς δύο χρόνια, ναι. Κακώς δύο χρόνια εμείς δεν μετέχουμε οι τέσσερις διαιτητές, ο κύριος Γκόντας, ο Σπύρος, ο Κορομιλάς, ο Ηλίας, ο Παπαπέτρου, ο Πέτρος και εγώ. Μάλιστα. Κακώς δεν μετέχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα της Α1. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, η ιστορία ξεκινάει από το καλοκαίρι του 16, σεζόν 16-17, 17-18 τώρα που διανύουμε, όπου η μαμά η ΦΥΜΠΑ, η παγκόσμια λοιπόν ΦΥΜΠΑ από τη Γενέβη, ναι, διαστόματος και υπογραφής του κυρίου Μπάουμαν, αναγνωρίζει όχι μόνο την Ευρωλίγκα, όσο και το Eurocamp σαν επίσημη διοργάνωση της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν το χαρτί, δυστυχώς, ναι, δεν ήρθε στη δημοσιότητα από την Ομοσπονδία ως όφιλε ποτέ, ούτε καν κοινοποιήθηκε και σε εμάς. Εμείς αυτό το χαρτί το πήραμε από συναδέλφους διαιτητές της Ευρώπης. Ξεκινάει από εκεί η ιστορία. Μάλιστα. Ένα χρόνο λοιπόν, αγαπημένα μου Κώστα και οι αγαπητοί ακροατές, ένα χρόνο όλη τη σεζόν 16-17 σιωπήσαμε και προσπαθούσαμε να πείσουμε την Ομοσπονδία, την ΚΕΒ, τους αξιότιμους κυρίους εκεί, ότι δεν θέλουμε το σπίτι μας να το πάμε στα δικαστήρια. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και όποιος λέει άλλα πράγματα, εξυπηρετεί άλλες καταστάσεις. Εμείς λοιπόν δεν θέλαμε το σπίτι μας να το πάμε ούτε στα δικαστήρια, ούτε είμαστε νομολάτρες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όποιος βάζει στο χέρι του στην τσέπη αλλονού, όποιος επιχειρεί με παράνομα μέσα να ενοχλήσει την ηρεμία ή την όποια ιστορία, το ξέρετε, το ζείτε και εσείς πολύ καλά δημοσιογράφοι και καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι αυτονόητο να υπάρξει αντίδραση. Εμείς, ναι, λοιπόν έχουμε κάνει μια αντίδραση. Πήγαμε λοιπόν
15 Νοεμβρίου στο ΑΣΕΑΤ, καταθέσαμε τα χαρτιά μας στο φάκελό μας. Όλη τη χαρτιά είχαμε από τη μαμά τη ΦΥΜΠΑ και ήρθε 19 Ιανουαρίου και μας δικαίωσε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, δυστυχώς, και ενώ θα έπρεπε να μας ορίσουν την Τετάρτη και για αυτό το Σαββατοκύριακο, με διάφορα προσχήματα, αν θέλετε, δικαιολογίες, υπεφυγές, όπως θέλετε πείτε το, δεν μας όρισαν. Και υπάρχει, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ Έλληνας πολίτης να μην συμμορφώνεται με την απόφαση ενός δικαστή. Παραπέμπει σε άλλες εποχές. Συγγνώμη που το λέω, με πλήρη επίγνωση αυτών που λέω, αλλά παίρνει σε άλλες εποχές. Κύριε Φούφη, λοιπόν, κάνατε κάποια προσπάθεια να μιλήσετε. Προφανώς κάνετε. Δηλαδή μιλάτε με την ΚΕΔ. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ναι. Δεν έχουμε ούτε να αναπτύξουμε, ούτε να συνομιλήσουμε, ούτε τίποτα. Δυστυχώς, και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά και φαντάζομαι και οι φίλοι ακροατές μας, όταν ξεκινάει μια διαδικασία δικαστική, πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος. Τώρα, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, σας το λέω με πολύ μεγάλη λύπη και θλίψη, και να παίξουμε το άλλο Σαββατοκύριακο, τα δικαστήρια θα συνεχίσουν. Εμείς λέμε ότι υπήρξε μια παρανομία, ναι. Κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Θα συνεχίσετε την προσπάθεια δηλαδή, ναι. Εννοείται. Δεν γίνεται ο διαιτητής συνέχεια να πυροβολείται από παντού. Και πόσο μάλλον από τους δικούς του ανθρώπους, από τα ίδια του τα όργανα. Να με πυροβολήσει ο κόσμος για ένα λάθος που έχω κάνει και που έχασε η ομάδα του, ναι, έχει κάθε δικαίωμα και το δηλώνω και φωνάζω και στο κέντρο που μένω. Και ξέρουν και που μένω. Να με πυροβολήσει ο δημοσιογράφος γιατί δεν ήμουνα καλό σε μια τέτοια, ναι, 52.000 φορές. Ναι. Είναι θεμητό, είναι σε μια κοινωνία που ζούμε και ξέρουμε ότι ο καθένας, οποιοδήποτε έχει λίγο έστω και ένα τον νόμο στα χέρια του, τι περνάει από την άλλη ιστορία. Αλλά το να με πυροβολούν τα ίδια μου τα όργανα, οι δικοί μου οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που μεγάλωσα και που ντρέπομαι που το λέω, με μεγάλη θλίψη επαναλαμβάνω να τρέχουμε στα δικαστήρια, αυτό δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου από τότε που ξεκίνησα να παίζω δέλτα τοπικό. Ειλικρινά σας μιλάω και όχι μόνο εγώ, αλλά ο οποιοδήποτε από εμάς τους τέσσερις. Δυστυχώς αυτό το σύστημα για μας έχει τελειώσει. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορούν αυτά τα άτομα. Τι σας λένε τώρα, πότε μιλήσατε άνθρωποι. Τελευταία φορά, τι σας λένε, τίποτα. Μίλησε ο δικηγόρος μας, ναι. Και είπε ότι δεν τους ορίσαμε διότι δεν έχουμε πάρει την απόφαση στα χέρια μας. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα διότι εγώ μπορώ πολύ, πολύ εύκολα και άμεσα να σας στείλω την κοινοποίηση όπως την έχω πάρει εγώ από τα ΣΕΑΔ, έτσι από κάτω στο νούμερο 2 του εγγράφου λέει κοινοποίηση ελληνική ομοσπονδία καλοδεσφαίρισης. Ναι. Τι άλλο περιμένουμε δηλαδή, το σκεπτικό, τι είμαστε νομικοί. Ναι, τι να πω. Μας ενδιαφέρει το σκεπτικό του δικαστή γιατί δικαίωσε και πώς δικαίωσε, άρα αυτό σημαίνει και θα πρέπει να φοράμε παντελόνια αγαπημένα μου φίλε και να λέμε ότι ξέρετε, εμείς ούτως ή άλλως δεν έχουμε σκοπό να τους ορίσουμε, δεν αναγνωρίζουμε το ΑΣΕΑΔ όπως έγινε και στο παρελθόν με την υπόθεση του κυρίου Κουκουλικίδη, με την υπόθεση του κυρίου Αγαθάκου και με άλλες υποθέσεις οι οποίες θα βγουν σιγά σιγά στη χώρα. Εμείς θέλουμε το σκεπτικό της απόφασης για να προσφύγουμε στο εφετείο που αναγνωρίζω έχουν κάθε δικαίωμα να προσφύγουν στο εφετείο. Okay. Δεν έχω καταλάβει τι έχουμε να χωρίσουμε. Δεν έχω καταλάβει γιατί τέσσερις εκ των κορυφαίων και θα τολμήσω να το πω με όποια λάθη και αν κάνουμε και ξέρετε γιατί το λέω. Διότι εμείς στην Ευρωλίγκα περνάμε κάθε μήνα από βίντεο τεστ από τεστ, και ναι. Rule test που σημαίνει τεστ κανονισμών. Ναι. Θα μου πείτε και κάνετε λάθη. Ναι, είναι, κάνουμε λάθη ακόμα και τώρα. Όπως καλά, λάθη κάνουν όλοι. Προπονητές, λάθος δεν κάνει αυτός που κοιμάται. Σωστό. Τέλος. Έτσι είναι, ωραία. Να ευχηθούμε. Τι είναι η κατάσταση. Τι να ευχηθούμε τώρα, κύριε Φούφη, να βρεθεί μια εγώ λύση. Να ευχηθώ, ναι, εγώ εκείνο που θέλω να ευχηθώ είναι εμείς κόντρα στην εποχή. Θέλουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Ας μας βρίζει, δεν μας πειράζει. Θέλουμε να βλέπουμε γεμάτα γήπεδα. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και έχουν προχωρήσει, θα προσπαθήσουμε το δικό μας τον τομέα, τον κομμάτι, την αλυσίδα, τον κρίκο από την αλυσίδα που λέγεται διαιτητής, να τον κάνουμε ακόμα καλύτερα, ακόμα πιο εκπαιδευμένος να μπαίνει ο διαιτητής στο γήπεδο. Θα φροντίσουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βρούμε ανταπόκριση από τους θεσμούς, από τις ομάδες, από
τα διοικητικά μας όργανα κτλ. Ναι. Και θα γυρίσουμε στη σελίδα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, κύριε Φούφη, για όσα είπατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά κι εσείς. Arena FM στους 89 και 4.